Yeah. Λοιπόν, θα αγαπητοί φίλοι χαίρετε ο Θεός μαζί μας και ας μας φωτίζει να πούμε δύο λόγια και με στην κρίση σας βέβαια διότι αδύναμος άνθρωπος είμαι και εγώ σκέψεις λέω δεν είμαι προφήτης ή τίποτα 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 απλώς είμαι χριστιανός ορθόδοξος πιστεύω ορθόδοξα και από εκεί και πέρα μερικέ σκέψεις για εκείνους σήμερα που αυτούς θέλουν, αυτοί θέλουν να καούν. Ωραία. Είναι σε μια παρέα φίλων εκεί που πήγα σήμερα και επισκέφθηκα ήταν δύο οι οποίοι θέλουν να καούνε. Αυτοί ο ένας πάει στην εκκλησία, ο όλος δεν πάει. Αλλά αυτός που πάει στην εκκλησία ο φίλος μου Χ, ας πούμε, να μην πούμε το όνομά του, εν πάση περιπτώσει, ναι. Ε, Θέλω να κάνω, λέει. Καλά, εσύ πας στην εκκλησία, προσεύχεσαι πφ, χρόνια, ας πούμε, από, μικ... από μικρός, ας πούμε, πας στην εκκλησία. Πώς σου ήρθε τώρα ότι θες να ρε παιδάκι μου, αφού εμείς ξέρουμε ότι υπάρχει κοιμητήριο που φιλοξενεί τα κοστά των νεκρών του πατέρα, της μάνας, της γιαγιάς, της θείας κλπ. Προπατροπαράδοτο. Εσύ θες να κάνεις μια τομή τώρα, να καείς, μη, επειδή άκουσα από τα μέσα ενημέρωση και λοιπά. Λοιπόν, ε, θα ήθελα να σε ρωτήσω, δεν τον ερώτησα, αλλά άλλη φορά, εν πάση περιπτώσει. Ε, δεν έτυχε τώρα, ήταν η κατάσταση έτσι, μιλάγανε πολύ, δεν μπορούσα. Αλλά άλλη φορά θα τον ερωτήσω και αυτόν και ρωτάω και όλους όσους πάνε στην εκκλησία και θέλουν να καούν. Δεν μου λες. Πρώτον, Εάν και εγώ τουσαν οι Άγιοι, ο Άγιος Πυρίδωνας αν είχε καεί, θα είχαμε το σκηνομά του στην Κέρκυρα τώρα, δεν θα το είχαμε, αφού θα είχε καεί. Τη σκόνη του θα είχαμε, μάση περιπτώσει. Λοιπόν, οι Άγιοι που έχουν τα οστά του, εγώ είδα το κρανίο του Αγίου Χρυσοστόμου στο Άγιο Νόρο, που είναι το κρανίο του κανονικά ανάγλυφο, έτσι, τελείω κρανίο, όπω το λέμε, σαν κοκάλινο, κόκαλο αλλά έχει και ένα αυτί επάνω, είχε το δεξί του αυτοί επάνω και μας εξήγησε ο επίσκοπος εκεί ότι αυτό είναι το αυτοί που άκουγε λίγο τον Απόστολο Παύλο και του μίλαγε από εκεί ας πούμε γι' αυτό έμεινε αναλύωτο αυτό το πράγμα ενώ όλο το σώμα έχει φθαρεί και έχει μείνει μόνο τα οστά του ωραία λοιπόν το, σχε, το κανονικό της Εκκλησίας μας είναι η ταφή και ο Χριστός τάφηκε και ο Λάζαρος σε και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Τι σε οθεί εσένα να θες να καείς? Θα σου κάνω μερικές ερωτήσεις και σκέφτομαι και εγώ τι θα μπορούσε να σε οθείς, σκέφτομαι. Μήπως νομίζεις ότι αν καείς και γίνεις τάχτη ο Θεός δεν θα σε αναστήσει και θα σε παρουσιάσει πάλι όπως είσαι τώρα για να σε κρίνει. Αφού λέει προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντο αιώνα. Ανάσταση νεκρών είναι τα σώματα. Διότι το, το πνεύμα, η ψυχή, η ψυχή, η ψυχή δεν πεθαίνει, είναι αθάνατη. Λοιπόν, θα αναστηθούν τα σώματα. Τι πα τώρα να, να καεί για να μην αναστηθεί το σώμα σου. Καλύτερα δεν δηλαδή, είναι να το έχει κόκαλα, να σου βάλει ο Θεό τα υπόλοιπα και να αναστηθεί και να πάρει συνείδηση και να περπατήσει όπω είσαι τώρα και να πάει να σταθεί μπροστά στον Χριστό να σε κρίνει αφού θα κρυθεί όλη η ανθρωπότητα αναγκαστικά. Από τον Αδάμ μέχρι σήμερα το τελευταίο θα κρυθεί. Λοιπόν, ποιο το όφελο λοιπόν να πάει να Ξέρεις ότι η η, 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 καύση αυτή θα αυξήσει το καυσαέριο και το διοξείδιο του άνθρακου όσο το αυξήσει. Ένα της δισεκατομμύριες. Γιατί όμως δεν το αυξήσει. Γιατί αφού μπορεί να τα αφήσει και να μην αυξηθεί το διοξίδιο, να γίνει α πούμε συστατικά για το δέντρο, για τη γη, για το αυτό, για τα έντομα εκεί κλπ. Α πούμε να γίνει μια ανακύκλωση. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Μήπω θε να αποφύγει την κρίση του Θεού, δεν θα την αποφύγει. Έστω και αν γίνει τίποτα, μια σκόνη εδώ και μια στην Αμερική και μια στο Περού και μια στη Γαλλία να είναι οι σκόνες ο Θεός θα σε ξαναφτιάξει αφού έχει φτιάξει του ανθρώπου από το μηδέν και τον κόσμο όλο από το μηδέν, δεν μπορεί να φτιάξει ένα σώμα ανθρώπου του Γιάννη, του Κώστα, του Μανώλη, να το ξαναφτιάξει, και να το συνδέσει. Ένα το κρατωμένο. Αλλά μπορεί να κάνει μια άλλη σκέψη και να λε. Να, κοίτα να δει. Λένε ότι ο Μάικλ Τζάκσον, ξέρω, λέω τώρα, δεν είμαι σίγουρο γι' αυτό, αλλά μπορεί. Κάει και, η Κάλλας ξέρουμε κάηκε ο Μητρόπουλος, μεγάλοι άνθρωποι ο άλλος αυτός που μίλαγε ο παράλληλος στην καρέκλα που λέει για τα άστρα ο αστροφυσικός ας πούμε κλπ. που είπε 50-50 αν υπάρχει Θεός και από εκεί κατάλαβα ότι είναι σκοταδιστής ο άνθρωπος αλλά εν πάση περιπτώσει τα μέσα τον έχουν για τον δεύτερο Αϊνστάιν ας πούμε ξέρω εγώ τον Αϊνστάιν του 21ου αιώνα μπράβο αυτός θέλει να καεί Α καεί λοιπόν αυτός μα επειδή αυτό είναι διάσημο και μεγάλο επιστήμονα, και εσύ θε να καεί για να γίνει και εσύ ένα εφάμιλο ενό μεγάλου, έχει αυτόν τον εγωισμό να λες ότι αφού οι μεγάλοι καίγονται να καώ κι εγώ, έχει αυτό το σκεπτικό. Να μα το πει. Να μην πει ειλικρινά, αφού είσαι αδερφό σε Χριστό και πα στην Εκκλησία, ποιο είναι το βαθύτερο σκεπτικό. Μήπω σκέπτεσαι ότι με το να καείς οι δικοί σου δεν θα έχουν πρόβλημα να πάνε να κάνουν μνημόσυνα να πληρώνουν τα οστά σου να 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 μήπως αυτό είναι το σκεπτικό σου ένα άλλο και αυτό μπορεί να το συζητήσουμε αν και αυτό είναι σωστό Μήπω δεν θέλεις να σε δουν σε ένα κασελάκι γιατί αυτό είναι τώρα ο Γιάννης, πω, ο Κώστας, ο Ανώλης, ο Βασίλης. Ένα κεφαλάκι με κάτι κόκαλα με, με τρία κιλά μέσα σε ένα κασελάκι. Αυτό ήταν όλο, ας πούμε, αυτός ο γίγαντας, ο ωραίος ο τύπος, με τα ωραία του μαλλιά, με τα ωραία του μάτια, και ξέρω εγώ. Τώρα είναι ένα τέτοιο, μια παρέρθεση, ένα κόκαλο σκέτο, ένα αυτό. Μήπως αυτό σε εμποδίζει το μυαλό, να μην εμφανιστεί ο σκελετός σου, ας πούμε. Και αυτό είναι η υποσκέψη. Τι άλλο να σκεφτεί κανείς τώρα για αυτού του ανθρώπου που θέλουν να καούν. Μήπω νομίζει ότι είναι πιο έξυπνοι αυτοί που πάνε και καίγονται εκεί πέρα στο γάκι ποταμό και μπράβο, θα κάνω κι εγώ το ίδιο. Αφού καίγονται εκεί, Ινδύ με... να πούμε, θα καώ κι εγώ σαν του Ινδού και λοιπά. Μα εσύ είσαι Ορθόδοξο όμω, δεν είσαι Ινδό. Γιατί το ταυτίζει αυτό με του Ινδού, οι οποίοι έχουν άλλα. Ε, μήπως δεν θέλεις ας πούμε να σε υποτιμήσουν όταν πεθάνεις, ξέρω εγώ, μέσα, να σε δούνε μέσα σε μια κάσα, έτσι, το πρόσωπό σου και αυτά, και να πούνε, κοίταξε τι είναι ο άνθρωπος, δεν δηλαδή, τίποτα, α πούμε, και λοιπά. αυτό σου, σε εμποδίζει στο, στο, σκεπτικό σου και λες, τώρα δεν θέλω εγώ να με δούνε μέσα σε μια κάσα, οχρό, έτσι, χάλια, α πούμε, τίποτα, να μην κινούμε σαν κούτσουρο εκεί μέσα. Μα έτσι είναι όλοι. Όλοι και τον Χριστό τον είδαν έτσι και τους Αγίους τους είδαν έτσι μέσα σε φέρετρα το Μέγα Βασίλειο, το Χρυσόστομο του το... το Άγιο Νεκτάριο ο το... Πατέρα Πορφύριο, Παΐσιο μέσα σε κάσα μπήκανε και αυτοί οι άνθρωποι όπως όλοι δεν παίζει ρόλο το ότι είσαι χλωμό, είσαι. Άσε που ο δικό μου πνευματικό δεν ήταν χλωμό, ήταν ροζ, σαν παιδάκι όταν τον είδα εγώ. Άλλο θέμα αυτό, το πούμε άλλη φορά. Λοιπόν, αυτό σε πειράζει που θα πούνε πώ είναι έτσι, αυτό ήταν τούτο εδώ, πώ είναι έτσι. Ή, αν είσαι από μια αρρώστια που έχει σκελετωθεί και είσαι κίτρινο, μαύρο, πράσινο μέσα στο φέρετρο, σε πειράζει αυτό το πράγμα. Στο Θεό θα πα, όπω και να είσαι κούτσουρο, να είσαι μαύρο, άσπρο, κίτρινος, γιατί σε πειράζει. Αλλά εγώ θέλω εσύ να μου πεις ποιο είναι το σκεπτικό σου που θες να καείς. Θα πληρώσει και περισσότερα λεφτά. Άμα δεν σε πειράζει αυτό και σε απλώ, θα πληρώσω πέντε φορέ, τρει φορέ παραπάνω από την κηδεία μα. Σου θα πληρώσω για να με κάψουν. Έχει τέτοια τώρα από τεφροτήριο εδώ στην Αντική κάπου στη Βρα... Όχι, δεν θυμάμαι που, όχι Βραβρόνα, κάπω αλλιώ το λένε. Στην Κιτσόνα, ξέρω εδώ έχει από τεφροτήριο τα αποτεφρωτήρια. Δηλαδή, όπω και έκανε του Εβραίου, να δηλαδή, πούμε και λοιπά, και έγεσαι και εσύ εκεί πέρα. Ωραία. Εγώ όμω θα ήθελα τη δική σου γνώμη, εσένα που λε ότι εγώ ναι, μεν χριστιανό είμαι, αλλά θέλω να πάω Διότι, αν δεν είσαι χριστιανό, δεν θα σε ρωτούσα και πολύ. Α, εντάξει, δεν είναι το μόνο που Πασκόντρα με την στην ταφή δηλαδή κόντρα μόνο. Εδώ κόντρα και στο χριστιανισμό και στι εκκλησίε και στου παπάδε, αν δεν είσαι χριστιανό. Και καταφέρεσαι εναντίον του ότι δεν φταίει η εκκλησία και κάνει εκείνο και το άλλο. Αυτά τα συνηθισμένα που ακούμε, τη βλακεία που λένε πίστευε και μία ερεύνα. Ο αυτό ο διοκλητιανός, ο, ο άλλο που σκότωσε στο υποδρόμιο και εκείνο αυτό και σκοτώσαν και την Τάδα οι χριστιανοί και κάψανε και τη Ρώμη οι χριστιανοί και τέτοιε κουταμάρε που τα έχουμε συνηθίσει και τα ακούμε συνέχεια από τους αρνητές. Αν είσαι αρνητές του χριστιανισμού δεν θα με πείραζε να μου πεις να καεί. Επόμενο είναι αν θέλεις να καείς. Εντάξει, άκουστε στην τηλεόραση ότι κάει και ο, ο Μάικλ Τζάκσον και ο άλλος να πούμε και θες και εσύ να καείς για να είσαι κι εσύ μέσα, in που λένε, και, δηλαδή ε, να το πω μοντέρνος. Ε, να καείς ρε παιδί μου, δεν έχω καμιά αντίρρηση. Αλλά ένας που είναι χριστιανός και θέλει να καεί, θέλω να τον ρωτήσω γιατί γιατί προβληματίζομαι κι εγώ, πού έχει δει στο Ευαγγέλιο ότι πρέπει να καεί και αυτό το πράγμα τον. Ε, με, το έχει μπει έτσι μέσα στο μυαλό να καεί. Να μου πει και εμένα, να καταλάβω, να το πω κι εγώ δύο λέξει. Δηλαδή, είναι σωστό αυτό, γιατί έτσι και αυτά, να του φέρω κι εγώ τα επιχειρήματά του, να μου δώσει κι αυτό, να μιλήσουμε, να κάνουμε ένα διάλογο με αυτόν τον χριστιανό, ο οποίο θέλει να καεί και βρίσκει αυτό καλύτερο από την ταφή των νεκρών που κάνουμε δύο χιλιάδες χρόνια οι χριστιανοί, γιατί μην πεις ότι οι χριστιανοί ποτέ δέχτηκαν να καίγονται, αλλά όντως καίγαν οι άλλοι. Επειδή μαρτυρούσαν με το μαρτύριο και τους βάζανε στη φωτιά ή ο Πάπας που έκαιγε για τον κόσμο κλπ. Δεν θέλανε οι ίδιοι να κάνουν. Πάντα οι χριστιανοί θάπτονται. Έχουμε κοιμητήρια. Αν, δε, δεν θα είχαμε κοιμητήρια καθόλου. Τίποτα. Μηδέν. Το κημητήριο όμως είναι και μνήμη. Θυμάσαι όταν βλέπεις το σταυρό του αλλού πριν από 100 χρόνια. Έτσι. Πας στο μοναστήρι και βλέπεις ένα τάφο του Αγίου Νεκταρίου και στην Αίγινα και λέει ο Αγίος Νεκτάριος 1921 ξέρω εγώ πέθανε εδώ και τάφει εδώ και έχει ένα ιστορικό. Αν ήταν η, τέφρα του Αγίου που θα γράφανε ας πούμε εδώ είναι η τέφρα του τάδε και γιατί να κάνω ένα μνήμα αφού δεν θα έχει σώμα. Θα βάζανε ένα κουπάκι και θα γράφανε πάνω στο κουπάκι εδώ είναι η τέφρα του τάδε. Να πεις να προσκυνείς την τέφρα εσύ. Εντάξει. Αλλά η παράδοση είναι ότι υπάρχει μνήμα εκεί. Είναι μέσα το σκύνομα του Αγίου, τα κόκαλα του Αγίου, τα οστά του, τα οποία είναι και αγιασμένα, γιατί τα οστά αγιάζονται μαζί με την ψυχή. Αν δεν αγιαζόντουσαν τα οστά, πώς τα οστά θα κάνανε θαύματα του καταγίου που έχουμε θαύματα από τα οστά των Αγίων. Θα είχαμε θαύματα από τη σκόνη του Αγίου. Για να δούμε τι θα έλεγες, ότι έχω στο σπίτι μου λίγη σκόνη σε ένα χαρτάκι από τον Άγιο Νεκτάριο που κάηκε ή από τον Άγιο Τάδο που κάηκε. Ενώ τώρα έχουμε αυτά, έχουμε τα οστά των Αγίων, έχουμε τα σκοινώματα, των Αγίων, και σώματα Αγίων. 300-500 σώματα Αγίων υπάρχουν στην Ελλάδα, ολόσωμοι Άγιοι, οι οποίοι κάνουν θαύματα, θα πατρούν όπως ο Άγιος Πυρίδος, όπως όλοι οι Άγιοι, Λοιπόν, αφού λοιπόν έχουμε αυτή την παράδοση, εξήγησέ μου εσύ που είσαι χριστιανός και λες ότι είμαι πραγματικά και πηγαίνω στην Εκκλησία και ξέρω το Ευαγγέλιο και όλα αυτά και τους Αγίους κλπ. Αν θα είχαμε οστά Αγίων Εάν είχαν καεί αυτοί οι Άγιοι ή αν έχεις τα επιχειρήματα να μου αναφέ, αναφέρεις τα επιχειρήματά σου πάνω σε αυτό και αν με πείσεις να πάω να καώ κι εγώ. Αν δεν με πείσεις όμως να πας εσύ να μετανοήσεις, να πεις πάτε ήθελα να καώ, έκανα λάθος, έκανα αμαρτία και σε παρακαλώ τώρα να πούμε να εξομολογηθώ. Ναι, δεν θέλω να καώ πια, θέλω να ταφώ όπως τάφηκαν τα όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί του παρελθόντος, οι Άγιοι, οι μη Άγιοι, οι μέτρη και αυτοί που εν πάση περιπτώσει ακόλουθησαν αυτό το μονοπάτι το χριστιανικό πήγαιναν στην εκκλησία και κοινωνούσαν κλπ, και κλπ. Έτσι λοιπόν θα ησυχάσω κι εγώ γιατί μου νομίζω ότι αδερφέ κάνεις ένα λάθος όταν σαν ορθόδοξο χριστιανός θες να πας να σε αποτεφρώσουν. Συγχώρεσέ με αλλά αυτά σκέφτηκα εγώ να σου πω. Βεβαίως δεν μπορεί να έχεις εσύ επιχειρήματα. Εγώ θέλω να τα ακούσω άνθρωποι είμαστε και πρέπει να συζητάμε μεταξύ μας να, βρούμε, να βρίσκουμε τις λύσεις. Σε ευχαριστώ. Να σε καλά. Χαίρετε.